Merhabalar. Hem ekranların başında bizi izleyen hem de buradaki sayın basın emekçileri ve meslektaşlarımız. Bugün basın toplantısı düzenleyeceğiz. Yakın zamanda Yunanistan polisinin hem müvekkillerimize hem de meslektaşımız Günay Dağ'a saldırısı oldu. Ona ilişkin basın metnini okuyacağız. Başlıyorum. Γεια σε όλους σας. Ευχαριστούμε τους παρευρισκόμενους αλλά και αυτούς που θα μας δουν μέσα από την κάμερα. Σας καλησπερίζουμε στη συνέντευξη τύπου που δίνουμε στο νομικό γραφείο του ΛΑΟ Διεθνής Τμήματος στην Αθήνα, έτσι ώστε να εξηγήσουμε την επίθεση που δέχτηκαν οι πελάτες μας, αγωνιστές του Λαϊκού Μετώπου, αλλά και ο συνάδελφός μας, δικηγόρος του ΛΑΟ Γκινάι Ντά. Θέλω να πω δύο λόγια και εδώ πέρα ξεκινάμε. Türkiye'li devrimcilere yönelik saldırı ve işkenceler AKP, Nea Demokratia İşbirliği'nin ilanıdır. Enternasyonist dayanışmayı büyütelim, haklarımız için birlikte mücadele edelim. Değerli meslektaşlar, sevgili basın emekçileri, hepinizin bildiği gibi son dönemde Yunanistan'da Mitsotakis liderliğindeki Nea Demokratia hükümetinin baskıcı, yasakçı tutum ve uygulamaları halka yönelik polis şiddeti giderek artıyor. Demokratik gösteriler, etkinlikler yasaklanıyor. Hukuki ya da fiili engelleme ve saldırılarla ifade özgürlüğü ve toplanma hakkı ve diğer temel hak ve özgürlükler giderek daha fazla gasp ediliyor. Οι επιθέσεις και τα βασανιστήρια κατά των Τούρκων αγωνιστών φαίνονται για ακόμη μια φορά στη συνεργασία του ΑΚΕΠ και της Νέας Δημοκρατίας. Ας αναπτύξουμε τη διεθνιστική αλληλεγγύη, ας αγωνιστούμε μαζί για τα δικαιώματά μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί εργαζόμενοι και εργαζόμενοι στον τύπο, όπως όλοι γνωρίζετε, οι καταπιεστικές συμπεριφορές και οι απαγορεύσεις και οι πρακτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ελλάδα και η αστυνομική βία αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο τον τελευταίο καιρό. Οι δηλώσεις απαγορεύονται και η ελευθερία της έκφρασης και του συνέχεστε βρίσκεται στο στόχαστρο, καθώς και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες χτυπιούνται όλο ένα και περισσότερο. Τα βασανιστήρια και οι δολοφονίες της αστυνομίας αυξάνονται. Στους δρόμους επικρατεί πλήρως αστυνομική τρομοκρατία. Έτσι βήμα-βήμα οικοδομείται ένα αστυνομικό κράτος, ένας ανώνυμος φασισμός πολιαρχεί σταδιακά την καθημερινότητα και τη ζωή των ανθρώπων. Bunun son örneğini 25 Kasım tarihinde yaşadık. Türkiye'li meslektaşımız Avukat Günay Dağ, 10 müvekkilimiz ile birlikte 25 Kasım 2021 tarihinde Atina'daki Türkiye Konsolosluğu önünde Türkiye'li hasta tutsak Ali Osman Köse'nin serbest bırakılması talebiyle bir basın açıklaması gerçekleştirmek istediler. Ancak yasal, demokratik bu eylem karşısında Mitsotakis hükümetinin emrindeki polislerin tavrı zorbalık oldu. Basın açıklaması bittikten hemen sonra saldıran polis meslektaşımız ve 10 müvekkilimizi işkenceyle gözaltına aldı. Bu saldırıyla amaçladıkları şey, Ali Osman Köse'nin yaşadığı hukuksuzluğun duyulmasını engellemekti. Το τελευταίο παράδειγμα το ζήσαμε στις 25 Νοεμβρίου, ο συνάδελφός μας από την Τουρκία, δικηγόρος Γκινάι Ντά, μαζί με τους 10 πελάτες μας, θέλησαν να κάνουν μια δήλωση τύπου μπροστά στην Τουρκική Πρεσβεία στην Αθήνα, απαιτώντας την απελευθέρωση του πολιτικού κρατούμενου καρκινοπαθή Αλί Οσμάν Κιωσέ, ο οποίος βρίσκεται φυλακισμένος στην Τουρκία. Ωστόσο, μπροστά σε αυτή την εκδήλωση, σε αυτή τη συγκέντρωση φυσικά, η στάση της αστυνομίας, της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, ήταν τόσο επιθετική. Αμέσως μετά το τέλος του δελτίου τύπου, η αστυνομία επιτέθηκε στην ομάδα των 11 ανθρώπων και τους συνέλαβε με βασανιστήρια όλους μαζί και τον συνάδελφό μας. Έτσι, πολιτικοί πρόσφυγες από την Τουρκία που προσπάθησαν να προστατέψουν το δικαίωμα στη διαμαρτυρία δέχτηκαν τόσο μεγάλη επίθεση. Ali Osman Köse, Türkiye'de 38 yıldır hapishanede olan, 21 yıldır ağır tecrit altında tutulan, 65 yaşında kanser hastası bir devrimci tutsaktır. Tutsaklık koşullarından dolayı kanser çok geç teşhis edilmiş, kanserli böbreği alınmıştır. Kanser hastalığının yanında birçok sağlık sorunu da yaşamaktadır. Türkiye'de uygulanmakta olan yasalara göre tedavi edilebilmesi için tahliye edilmesi gereklidir. Ancak buna rağmen tahliye edilmeyerek, tedavisi engellenerek katledilmek istenmektedir. Bunun nedeni Ali Osman Köse'nin politik bir tutsak olmasıdır.
Ο Λίος Μαγιωσέ είναι ένας 65χρονος επαναστάτης κρατούμενος, ο οποίος έχει διαγνωστεί με καρκίνο και βρίσκεται εδώ και 37 χρόνια στην φυλακή στην Τουρκία και κρατείται σε καθεστώς πλήρης απομόνωσης στα 22 χρόνια. Λόγω των συνδικών της αιχμαλωσίας του, ο καρκίνος άρχισε να μεταφέρεται μέσα στο σώμα του και η διάγνωση αυτή καθυστέρησε πάρα πολύ. Έτσι, μετά από πιέσεις του κινήματος αλληλεγγύης, κατάφερε να οδηγηθεί στο νοσοκομείο και να του αφαιρεθεί ο καρκίνος που βρίσκεται στο νεφρό του. Εκτός από τον καρκίνο, έχει πολλά ακόμα προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τους αστικούς νόμους που ισχύουν και στην Τουρκία, πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος για να νοσηλευτεί. Ωστόσο, παρόλα αυτά, εμποδίζεται η θεραπεία του και δεν απελευθερώνεται και το στόχος του είναι του φασιστικού καθεστώτος να τον δολοφονήσει. Γιατί είναι ένας πολιτικός κρατούμενος που δεν σταμάτησε ποτέ να αντιστέκεται. Ο φασισμός του ΑΚΕΠΕ θέλει να δολοφονήσει τους άρρωστους πολιτικούς κρατούμενους και έτσι ουσιαστικά τους αφαιρεί το δικαίωμα τους στη θεραπεία και δεν τους απελευθερώνει. Ο Αλίος Μάγκιωσέ είναι ένας από αυτούς τους πολιτικούς κρατούμενους. Meslektaşımız ve müvekkilleriniz ifade ve toplantı özgürlüklerini kullanarak işte bu durumu protesto etmek istediler. Yapılan basın açıklamasının ardından hukuka aykırı ve keyfi biçimde işkenceyle gözaltına alındılar. Bu gözaltı işlemi sırasında tam bir polis terörü yaşandı. Polisler sokak ortasında herkesin gözleri önünde 11 kişiyi işkence yaparak gözaltına aldılar. Gözaltına alınan birçok kişi de polisin yaptığı işkenceler nedeniyle işkence izleri ve yaralanmalar oluştu. Meslektaşımız Günayda da gözaltı işlemi sırasında tarafından zorla yere yatırılarak kendisine ters kelepçe takıldı. Bu sırada bir polisin tekme atması sonucu meslektaşımızın kaburgasında çatlak ve vücudunda morluklar oluştu. Meslektaşımız serbest bırakıldıktan sonra gittiği hastanede bu durum doktor raporlarıyla da tespit edildi. Gözaltına alınan diğer 10 kişiye de aynı şekilde işkence yapıldı. Bu kişiler de yere yatırılıp ters kelepçe takılarak darp edildiler ve bu nedenle vücutlarında işkence izleri oluştu. Ο συνάδελφός μας και οι πελάτες μας θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για αυτή την κατάσταση, χρησιμοποιώντας το δικαίωμά τους στην ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμά τους στη συνάθρηση. Μετά το δελτίο τύπου που κάνανε, κρατήθηκαν παράνομα και φθαίρετα μέσω βασανιστήριων. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας κράτησης υπήρξε πλήρης αστυνομικός τρόμος. Η αστυνομία συνέλαβε 11 άτομα στη μέση του δρόμου μπροστά σε όλους, χτυπώντας τους και βασανίζοντάς τους. Πολλοί κρατούμενοι υπέφεραν από αυτούς τους τραυματισμούς και ουσιαστικά οδηγήθηκαν μετά στο τμήμα. Κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, ο συνάδελφός μας, η Ναϊτά, τοποθετήθηκε μέσω σπροξημάτων βία στο έδαφος και του μπήκαν χειροπέδες ανάποδα πίσω. Εν τω μεταξύ, λόγω της κλωτσιάς που δέχτηκε από αστυνομικό, ο συνάδελφός μας αυτή τη στιγμή έχει ράγισμα στα πλευρά του και σμόλο και σε όλο το σώμα. Αυτή η κατάσταση προσδιορίστηκε και πλήρως από την εξέτασή του και από τη διάγνωση που έκανε ο γιατρός στο νοσοκομείο όταν βγήκε μετά από το τμήμα. Και τα υπόλοιπα 10 άτομα που τέθηκαν υπό κράτηση χτυπήθηκαν με τον ίδιο τρόπο. Μουσάδρε. AKP faşizmiyle müçtehit hükümetinin politik tutsaklara ve genel olarak devrimcilere, sosyalistlere yönelik açık bir işbirliği içinde olunduğunun, AKP faşizminin hasta tutsak Ali Osman Köse'yi katletme politikasına destek verdiğinin açık kanıtıdır. Αυτές οι επιθέσεις και τα βασανιστήρια έχουν δύο σημαντικές πτυχές για μας. Πρώτον, η κυβέρνηση Μητσοτάκη άφησε στην άκρη όλες τις αντιφάσεις με τον τουρκικό φασισμό και την κυβέρνηση του ΑΚΕΠΕ και συνεργάστηκε απέναντι στους επαναστάτες. Bu saldırı, emperyalizmle işbirliği ve halka düşmanlık konusunda Mitsotakis ve Erdoğan arasında hiçbir fark olmadığını gösteren somut bir örnektir. Αυτή η επίθεση είναι ξεκάθαρη απόδειξη ότι ο φασισμός του ΑΚΕΠΕ και η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεργάζονται ανοιχτά απέναντι στους πολιτικούς κρατούμενους, στους επαναστάτες και τους σοσιαλιστές γενικότερα. Bu saldırı ve işkenceler tekil ve sadece Türkiye'li devrimcilere yönelik bir saldırı değil, tüm halka yönelik son dönemde artan kapsamlı saldırıların sadece bir parçasıdır. Αυτή η επίθεση δεν είναι μια επίθεση μόνο απέναντι στους αγωνιστές από την Τουρκία, είναι μια επίθεση σε όλους τους λαούς του κόσμου. Bu saldırı, bu zorbalık bizim için ne ilk ne de sondur. Bizler Türkiye'de de bu saldırıların, bu zorbalıkların her türlüsüne tanık olduk, her türlüsünü yaşadık.
Daha önemlisi avukat pratiğimiz, avukatlık pratiğimiz faşizmin, faşist iktidarın bu zorbalıklarına karşı mücadele ile geçti. Bugün Türkiye'de hala 11 meslektaşımız bu yüzden tutsaktır. Meslektaşımız, çalışma arkadaşımız Ebru Timtik geçtiğimiz yıl ölüm orucuların içinde bu yüzden yaşamını yitirmiştir. Bugün de benzer saldırıların, benzer zorbalıkların burada, Yunanistan'da da yaşandığına tanık oluyor, hatta bunları bizzat yaşıyoruz. Meslektaşımızın yaşadığı bu saldırı, maruz kaldığı bu işkenceler de bunlardan biridir. Elbette biz buna karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağız. Gerekli bütün hukuki prosedürleri yerine getirip bu zorbalığın sorumlularının yargılanması ve cezalandırılması için elimizden gelen her şeyi yapacak hukuk zemininde mücadelemizi sürdüreceğiz. Ancak bu zorbalığı durdurmak için, temel hak ve özgürlüklerimizi savunmak için bundan daha fazlasını yapmamız, asıl olarak demokratik mücadeleyi yükseltmemiz gerektiğine inanıyoruz. Θέλουμε επίσης να εκφράσουμε ότι αυτή η επίθεση, αυτή ουσιαστικά η αντισόπιτη επίθεση, δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία για μας. Έχουμε γίνει μάρτυρες και έχουμε ζήσει όλων των ειδών της επίθεσης τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα συνεχίσουμε την πρακτική μας ως δικηγόρο του λαού, τους αγώνες που κάνουμε μέσα από τη δικηγορία, ενάντια στην τυραννία του φασισμού και τις φασιστικές ευρύτερα κυβερνήσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που 11 από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισές μας ακολουθούν να είναι φυλακισμένοι στην Τουρκία σήμερα. Η συνάδελφός μας, Ebru Timtik, έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της μεγάλης αντίστασης απεργίας πείνας μέχρι θανάτου για αυτόν τον λόγο. Σήμερα γινόμαστε μάρτυρες, αλλά και βιώνουμε παρόμοιες επιθέσεις και εκφοβισμό εδώ στην Ελλάδα. Αυτή η επίθεση που έχει βιώσει ο συνάδελφός μας και τα βασανιστήρια στα οποία έχει υποβληθεί είναι μια αντίστοιχη επίθεση. Φυσικά θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας απέναντι σε αυτό. Θα διεξάγουμε όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προσπαθήσουμε να τιμωρήσουμε τους υπεύθυνους αυτής της τυραννίας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα επί του δικαίου. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να σταματήσει αυτή η συνθήκη, να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες μας, να υψώσουμε τον δημοκρατικό αγώνα. Elbette bu yalnızca bizim açımızdan değil, burada Yunanistan'da yaşayan tüm halklar için bir görevdir. Çünkü saldırı sadece bize, Türkiye'li devrimcilere, politik mültecilere yönelik değil, tüm halka, tüm sosyal demokrat güçlere karşı yapılmıştır. Bugün Miçotakis hükümeti yasalarla, anayasayla, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve daha pek çok belgeyle güvence altına alınan ifade özgürlüğümüzü, toplanma ve örgütlenme haklarımız ve diğer temel hak ve özgürlüklerimiz bir bir gasp ediyor. Bunun için her sokak başında polisleri görüyoruz. Bunun için her gösteriye, her yürüyüşe azgınca saldırıp işkenceler yapıyorlar. Böylece adım adım bir polis devleti inşa ediliyor. Demokrasi maskesi altında açık bir faşizm adım adım büyütülüyor. Αν δεν αντισταθούμε σήμερα σε αυτή την τυραννία, αν δεν σηκώσουμε τον αγώνα μαζί, αν δεν δημιουργήσουμε μια κοινή ισχυρή γραμμή αγώνα, είναι σαφές ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε όλα τα δημοκρατικά μας δικαιώματα. Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καταφεύγει σε κάθε είδους καταπίεση, σε αυθαιρεσίες, για να παρατείνει ουσιαστικά τη διακυβέρνησή της. Έτσι, χτίζει βήμα-βήμα ένα αστυνομικό κράτος. Αφαιρεί τα δικαιώματά μας ένα προς ένα, θεσπίζοντας νέους νόμους καταστολής ή χρησιμοποιώντας ακόμα και περισσότερες αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ολοένει και εξοπλίζονται. Κάνοντας αυτό, συνεργάζεται ανοιχτά με τους υπεραλιστές και τις αντιδραστικές δυνάμεις, όπως ο τουρκικός φασισμός. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο ξέρουν πολύ καλά ότι θα επιβιώσουν, εποντάσσοντας την τυραννία και την αυθαιρεσία τους, αλλά μόνο έτσι θεωρούν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. İşte bu yüzden bunlara karşı mücadele etmek, ortak bir mücadele hattı oluşturmak, demokrasiden, özgürlüklerden yana olan herkesin tarihsel ve siyasal görevidir. Bizler halkın avukatları olarak tarihsel ve siyasal sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için yıllarca bu zorbalığa karşı halkın haklarını ve özgürlüklerini savunduk. Bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Meslektaşımız Günay Dağ ve müvekkillerimizin yaşadığı bu saldırı vesilesiyle tüm meslektaşlarımıza ve demokrasi, özgürlükten yana herkese şu çağrı yapıyoruz. Bu zorbalığa karşı birlikte mücadele edelim. Halkın Hukuk Bürosu, Enternasyonel Büro. Γι' αυτό είναι ιστορικό και πολιτικό καθήκον όλων όσων είναι υπέρ των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της έκφρασης, να πολεμήσουν εναντίον τους και να δημιουργήσουμε μια κοινή γραμμή αγώνα. Εμείς, ως δικηγόρο του λαού, υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του λαού απέναντι σε αυτές τις επιθετικές συνδικές για χρόνια
και θέλουμε να εκπληρώσουμε την ιστορική και πολιτική μας ευθύνη. Θα συνεχίσουμε να τα υπερασπιζόμαστε. Με αφορμή αυτή την επίθεση που υπέστη ο συνάδελφός και οι πελάτες μας, απευθύνουμε το εξής κάλεσμα σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισές μας, σε όλους όσους και όσους υποστηρίζουν τη δημοκρατία και τις ελευθερίες. Ας πολεμήσουμε μαζί ενάντια σε αυτή την τυραννία. Νομικό γραφείο του λαού, Διεθνές Τμήμα. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi basın açıklamamızı okuduktan sonra meslektaşım Günaydar kendisine yapılan saldırıyı anlatacak ve sağlık durumu ile ilgili bilgi verecek. Τώρα θα συνεχίσουμε με την τοποθέτηση του δικηγόρου του λαού Günaydar, ο οποίος θα εξηγήσει και ο ίδιος την συνθήκη η οποία διαμορφώθηκε εκεί και αυτά που βίωσε. Merhaba. Açıklamada da ifade edildiği gibi 25 Kasım Perşembe günü Atina'da Yunanistan'daki Türkiye Konsolosluğu önünde Atina'daki Türkiye Konsolosluğu önünde Çotakis hükümetinin önündeki polislerin zorbalığına tanık olduk. Bu zorbalığı yaşadık. Zorbalığa maruz kaldık. Bu zorbalık daha basın açıklaması biter bitmez yasal, demokratik, meşru bir hak olan basın açıklaması biter bitmez başladı. Bize polis tarafından keyfi bir şekilde kimlik kontrolü denmesi yapıldı. Kimlik kontrolü için karakola götürüleceğimiz söylendi. Bu tamamen bir zorbalık ve bunun hiçbir yasal, hiçbir hukuki dayanağı yoktu. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Γεια σας και από μένα. Όπως υπόθηκε και στο αρχικό κείμενο που διαβάστηκε πριν, στις 25 Νοέμβρη, όντας κοντά στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα, θέλοντας να διαβάσουμε ένα κείμενο για τον πολιτικό κρατούμενο Αλίους Μάνγκιουσέ, ο οποίος είναι καρκινοπαθής στην Τουρκία, με το πέρας του διαβάσματος του κειμένου, δεχτήκαμε μια επίθεση από την ελληνική αστυνομία, η οποία ουσιαστικά μας περικύκλωσε και με κάποια κύβδηλα αφηγήματα περί εξακρίβωσης στοιχείων μας επιτέθηκε. Evet, bu dayatma keyfi bir dayatmaydı. Bir zorbalıktı çünkü ortada kimlik kontrolü yapılmasını gerektirecek bir durum yoktu. Çünkü bir suç yoktu. Tamamen yasal, demokratik bir eylem söz konusu, bir basın açıklaması söz konusu, ifade özgürlüğünün, toplanma özgürlüğünün kullanılması söz konusu. Ama ortada bir suç varmış gibi kimlik kontrolü dayatmasında bulundu. Bunun hiçbir hukuki dayanağı olduğunu düşünmüyoruz. Bir avukat olarak bunu çok açıkla söyleyebilirim. Ουσιαστικά μιλάμε για μια κατάσταση η οποία διαμορφώθηκε τελείως από μια. Θέλω να κάνω το κέφι τους, ουσιαστικά η αστυνομία εκεί. Και αυτό γιατί. Γιατί χωρίς να έχει υπάρξει κανένα απολύτως αδίκημα, καθώς διαβάσαμε ένα κείμενο και πήγαμε να αποχωρήσουμε μετά από 10 λεπτά, μας περικύκλωσαν και ζητούσαν να γίνει εξακρίβωση στοιχείων. Χωρίς ουσιαστικά να έχουμε κάνει κανένα αδίκημα, μας λέγανε ότι πρέπει να μεταφερθούμε στο τμήμα για να γίνει η εξακρίβωση στοιχείων. Ούτε καν επιτόπου να γίνει εξακρίβωση στοιχείων από τους αστυνομικούς, ότι πρέπει να μεταφερθούμε στο τμήμα για να γίνει εξακρίβωση. Προφανώς εγώ και σαν δικηγόρος αντιλήφθηκα το ότι από τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο αδίκημα, γιατί να μεταφερθούμε στο τμήμα για να μας γίνει εξακρίβωση. Όλα αυτά τους υπόθηκαν, παρ' όλα αυτά μας υπέθηκαν. Polisin bu keyfi uygulamasını, keyfi dayatmasını kabul etmeyeceğimizi, çünkü suç işlemediğimizi, bu nedenle bunu kabul etmeyeceğimizi söyledik. Bunun üzerine işkenceyle, az önce meslektaşım anlattığı şekilde, işkenceyle gözaltına alındık, yere yatırıldık, ters kelepçe takıldı, ters kelepçe takılmaya çalışıldı. Bu sırada polislerin azgınca saldırısına maruz kaldık. Coplarla, tekmelerle darp edildik, işkence gördük. Ουσιαστικά, όπως προανέφερε και συνάδελφός μου, αυτή η συνθήκη ουσιαστικά του να κάνουν το κέφι τους οι αστυνομικοί μας έφτασε στο ότι να ξυλοκοπηθούμε, να μας πετάξουν στο οδόστρωμα, να μας χτυπάνε τα γκλοβ
και με πουνιές και με κλωτσιές, μετά μας χειροπεδεύσανε με χειροπέδες πίσω, συνεχόμενα δεχόμασταν βία και βασανιστήρια από τους αστυνομικούς, οι οποίοι εν τέλει μας χειροπεδεύσαν ή μας λάβανε. Bu işkencelerin nedeniyle birçok arkadaşımız yaralandı, vücutlarında işkence izleri oluştu. Benim de az önce meslektaşımın ifade ettiği gibi kaburgamda çatlak oluştu. Polisin yerdeyken, ters kelepçeli halde tutulurken tekme atması sonucu böbreğimde çatlaklar oluştu. Kaburgamda çatlaklar oluştu. Diğer arkadaşlar da benzer şekilde işkenceden kaynaklı yaralanmalar oluştu. Όπως προανέφερε συνάδελφος μου και στο κείμενο που διάβασε, από αυτή όλη τη συνθήκη έχουμε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι περισσότεροι από τους υφέντες είναι χτυπημένοι, είτε στο πρόσωπο έχουν σημάδια χτυπήματος μόλοπες, είτε και στο σώμα. Εγώ ο ίδιος, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, έχω ραγισμένα πλευρά, καθώς από τις χειροπέδες πίσω, ενώ ήμουν με χειροπέδες πίσω, με είχαν ρίξει στο δόστρωμα, με κλωτσάγανε κιόλας. Και γι' αυτό έχω ραγισμένα πλευρά αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Αυτή ήταν η συνθήκη η οποία διαμορφώθηκε τη μέρα εκείνη. Bu şekilde işkencelerle gözaltına alındık, araçlara indirildik. Araçlarda da, polis araçlarında da işkence devam etti. Bu şekilde karakola götürüldük ve bu şekilde ters kelepçeli şekilde saatlerce gözaltında tutulduk. Zorbalık, yasa dışılık, keyfilik gözaltına devam etti. Ουσιαστικά αυτό που συνέχισε μέχρι, μέχρι όσο να φτάσουμε και στο τμήμα ήταν όλη η συνθήκη αυτή με τη βία και με πίεση να προσπαθούν να μας χτυπάνε, να φωνάζουν και ουσιαστικά ενώ ήμασταν ήδη με χειροπέδες πίσω ανάποδα, αυτό που γινόταν ήταν να συνεχίζουν τα χτυπήματά τους. Gözaltı sırasında bize yöneltilen suçlama şuydu, biraz sonra meslektaşım da bahsedecektir. Polise direnmek, polise mukavemet göstermek temel gerekçe buydu. Bu da zorbalığın bir başka biçimi, keyfiliğin, yasa dışılığın bir başka biçimi. Biz şunu biliyoruz, zorbalığa karşı, keyfiliğe karşı, yasa dışılığa karşı direnmek suç değil, bir haktır. En meşru haktır, en doğal haktır. Bizi bu hakkımızı kullanmakla suçladılar. Zorbalıkla, yasa dışılıkla, keyfilikle bizim temel haklarımızı kullanmamızı, ifade özgürlüğümüzü, toplanma özgürlüğümüzü kullanmamızı suç sayıp, saldırıp, buna karşı direnmemizi de başka bir suç olarak karşımıza çıkardılar. Bu da dediğim gibi zorbalığın, keyfiliğin, yasa dışılığın bir başka biçimiydi. Και το αποτέλεσμα αυτού ήταν να γίνουν συλλήψεις, να γίνουν συλλήψεις με την κατηγορία της αντίστασης. Θα σας εξηγήσει και μετέπειτα η συνάδελφός μου η Βούλα ακριβώς στο νομικό πλαίσιο της υπόθεσης. Να γίνουν συλλήψεις. Εμείς πάνω σε αυτό λέμε ότι δεν αποτελεί για μας κατηγορία η αντίσταση η οποία προσδόθηκε από την αστυνομία. Η αστυνομία προσδίδει την κατηγορία της αντίστασης όταν ξυλοκοπεί τους διαδηλωτές. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σύνηθες. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αντίσταση όταν πραγματικά σε μια συνθήκη όπου υπερασπίζεις το δικαίωμά σου να συνέρχεσαι, έρχονται επιθετικά να σε πάρουν με τη βία, να σε οδηγήσουν στο τμήμα. Έχει κάθε άνθρωπος το δικαίωμα του να αμυνθεί σε αυτή τη συνθήκη η οποία λέει ότι κάνει το κεφαλίου του κεφαλίου της η αστυνομία και θέλει να οδηγεί με τη βία ανθρώπους στα τμήματα. Και σαν δικηγόροι αυτό θα το υπερασπιζόμαστε. Και ουσιαστικά η αντίσταση και όλες οι κατηγορίες οι οποίες προσδόθηκαν προσδίδονται συνήθως όταν γενικά η αστυνομία ξυλοκοπεί. Son olarak ben başka bir hukuksuzluğa, başka bir zorbalığa değinmek istiyorum. Bizi işkenceyle gözaltına alanlar, bizi bu hale getirenler, işte arkadaşımızı, Ercan'ı bu hale getiren polisler, karakolda da yalan ifadelerle bizleri suçlayarak
polise saldırmakla, polisi yaralamakla suçlayarak kendi suçlarını gizlemeye çalıştılar. Bunu bizim gözlerimizin önünde yaptılar, aleni şekilde yaptılar. İfadeleri kurguladılar. Kimler, hangi polisler, hangi kişiler hakkında nasıl ifade verecek, bunu gözlerimizin önünde hazırladılar, tek tek hazırladılar. Bu şekilde düzmece, kurgu bir dosya hazırladılar ve 5 arkadaşımız bu şekilde gözaltına tutuldu bir gün boyunca. Ertesi gün adliyeye çıkarıldılar, ertesi gün mahkemeye çıkarıldılar ve duruşmaları ertelendi. Sanırım Perşembe günü değil mi? Çalalım, Perşembe günü ertelendi. Bu da zorbalığın, keyfiliğin, Yunanistan polisinin, Yunan polisinin keyfiliğinin, zorbalığının bir başka örneği. Teşekkür ediyorum. Θέλω να προσθέσω και μια ακόμη αδικία την οποία βιώσαμε. Όταν εν τέλει φτάσαμε στο τμήμα, υπήρξε η διαδικασία ουσιαστικά της αναγνώρισης από την αστυνομία και των καταθέσεων οι οποίοι δίναν οι αστυνομικοί. Εκεί ζήσαμε το θέατρο του παραλόγου, καθώς οι καταθέσεις των αστυνομικών δόθηκαν μπροστά στα μάτια μας, σε κάποιον από τους υιοθέτες που ήμασταν πάρων μπροστά γιατί δεν είχε πολύ κόντρο, ας πούμε. Μιλάμε ότι η διαδικασία αυτή έγινε κατά διαλογή και κατά προσέγγιση, φωνάζανε τα ονόματα των των συλληφθέντων και λέγανε στην τύχη ποιος θα δώσει κατάτηση για τον έναν, ποιος θα δώσει κατάτηση για τον άλλον, δύο να έρθουν για τον έναν, ένας να έρθει για τον άλλον και αυτό όλο το βλέπαμε μπροστά μας να διαδραματίζεται. Ερχόντουσαν τελείως τυχαία διάφοροι αστυνομικοί και λέγανε εγώ θα δώσω για αυτόν, εγώ θα δώσω για αυτόν. Φαινόταν, φωνάζανε τα ονόματα απλά και ερχόταν ένας-ένας και έλεγε εγώ θα πω για αυτόν εντάξει ή θα ποιος θέλει να βάλει υπογραφή θα βάλω εγώ. Αυτό το ζήσαμε και το είδαμε μπροστά μας. Με αυτές τις αναγνωρίσεις ουσιαστικά οι πελάτες μου οδηγήθηκαν στο δικαστήριο το οποίο και την επόμενη μέρα το οποίο το δικαστήριο πήρε εν τέλει αναβολή για την Πέμπτη έτσι ώστε να για την 5η 2 Δεκέμβρη. Ευχαριστώ πολύ. Şimdi meslektaşımız Vula Giannakopoulou'ya veriyoruz sözü. Τώρα η συνάδελφός μας η Βούλα Γιαννακοπούλου θα πει δύο λόγια, δίνω το λόγο. Νομίζω ότι πρόκειται για μια απάνθρωπη και ξεδιάντροπη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας που δυστυχώς βλέπουμε ότι και οι εισαγγελικές αρχές την οδήγησαν στο ακροατήριο. Έχουμε για πρώτη φορά, όσο τουλάχιστον μπορώ να ξέρω, μετά τον νόμο που σοβοήθηκε για την απόρριψη των συγκεντρώσεων, έχουμε μια δικογραφία που οι ίδιοι αστυνομικοί λένε ότι 11 άνθρωποι ήταν σε ένα πεζοδρόμιο, δεν κλείναν τον δρόμο, δεν κάναν διαδήλωση, ήθελαν να πάνε να διαβάσουν ένα κείμενο έξω από την Τουρκική Πρεσβεία να διαμαρτυρηθούν. Πήραμε εντολή να πάμε να τους προσαγάγουμε. Προσέξτε, όχι να εξακριβώσουμε τα στοιχεία τους, όπως έλεγαν στους 11 ανθρώπους που ήταν εκεί, να πάμε να τους προσαγάγουμε. Με αυτό το σκεπτικό οργανώθηκε κάτι που θα ζήλευε και η Τουρκία του Ερντογάν. Καμιά εκατοστή αστυνομική τουλάχιστον εμφανώς, δεν ξέρω πόσοι άλλοι ήταν εμφανώς και ασχολήθηκαν με αυτή την υπόθεση, στο πεδίο, πήγαν, περικύκλωσαν, πλάκωσαν στο ξύλο, προσήγαγαν στο διπλανό αστυνομικό τμήμα 11 ανθρώπους. Όλους, ανεξαιρέτως. Στο τμήμα έγινε μια διαλογή με πολύ δικά τους κριτήρια που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί τελικά κρατήθηκαν και κατηγορήθηκαν 5 και αφέθηκαν οι άλλοι 6. Μπορώ να καταλάβω ότι κάποιοι ήταν πιο βαριά τραυματίες και δεν θα έπρεπε να πάνε κατηγορούμενοι. Αυτό είναι ένα κριτήριο που ενδεχομένως λέει κάποια πράγματα. Οι υπόλοιποι οδηγούνται κατηγορούμενοι στο δικαστήριο με κατηγορία ότι έσπασαν την κλούβα αφού τους έβαλαν στην κλούβα, μετά δηλαδή την αστυνομική επιχείρηση, και ότι αντιστάθηκαν οι 11 αυτοί άνθρωποι στους 100 αστυνομικούς, αποθώντας τους με τα χέρια τους και τα πόδια τους. Με αυτές τις κατηγορίες επιχειρείται να καταδικαστούν από το δικαστήριο, να πάρουν κάποιες ποινές, να έχουν ενδεχομένως θέματα με την παραμονή τους στην Ελλάδα και τελικά να θεωρηθούν αντιδραστικά στοιχεία για τη χώρα στην οποία έχουν προσφύγει. Ένα επίσης εντυπωσιακό πράγμα που έγινε στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι σχηματίστηκαν 5 διαφορετικές δικογραφίες. Δεν σχηματίστηκε μία δικογραφία και για τους 5 κατηγορούμενους, οι οποίοι συνελήφθησαν στον ίδιο τόπο, στον ίδιο χρόνο, κατηγορούμενοι από τους ίδιους αστυνομικούς.
έγινε ένας διαχωρισμός και καθένας πηγαίνει μόνος του κατηγορούμενος σαν να πρόκειται για διαφορετική υπόθεση. Αυτό ενδεχομένως να προστατεύει τις αστυνομικές αρχές απέναντι σε... στο να γίνουν αντίκολοι, θα το έλεγα εγώ. Δηλαδή να μην πηγαίνει ο ένας και να λέει άλλα πράγματα, ο άλλος άλλα πράγματα και όλοι αυτοί να απευθύνονται σε ένα δικαστήριο. Αυτό όμως που είναι καταστροφικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, πέντε κατηγορούμενοι, πέντε ανέτια κατηγορούμενοι που είχαν αυτή τη συμπεριφορά και που πρόκειται για πολιτικούς πρόσφυγες στην Ελλάδα, έχουν να αντιμετωπίσουν τα έξοδα για πέντε δικαστήρια, όχι για ένα δικαστήριο. Και είναι κάτι που θα πρέπει να το σκεφτούμε και να δούμε ότι έχουμε και μια εκ του πλαγίου οικονομική καταστολή που ενδεχομένως δεν θα τους επιτρέψει να έχουν και την υπέρασπιση που θα έπρεπε. Και γιατί το λέω αυτό? Πρέπει να οργανωθούν πέρα από το να αντιμετωπιστεί το κόστος πέντε διαφορετικών υποθέσεων, πρέπει να αντιμετωπιστούν, να σηκωθεί το βάρος του να πάνε τους μαρτυρές τους, τα αποδεικτικά τους μέσα σε πέντε διαφορετικά δικαστήρια, σε διαφορετικούς τόπους και χρόνους. Προς το παρόν έχουν αναβληθεί για την Πέμπτη στο ίδιο δικαστήριο, θα επιχειρήσουμε να γίνει μια προσπάθεια να γίνει μια κοινή διαδικασία για όλα. Πλην όμως, αν για οποιονδήποτε λόγο, γιατί απουσιάζει ένας μάρτυρας αστυνομικός, γιατί δεν υπάρχει διερμηνέας, αναβληθούν οι υποθέσεις, αυτό σημαίνει ότι σε πέντε διαφορετικά χρονικά σημεία στο μέλλον, καθένας θα δικαστεί μόνος του. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας κατακαιρματισμός που στόχο έχει να μην αποκαλυφθεί αλήθεια. Αυτά από μένα προς το παρόν, θα ήθελα να είμαι πιο εκτενής όταν έχω και πλήρη πρόσβαση στη δικογραφία. Biraz kısa devrime gibiciğim. Tamam. Vurga dedi kim? Bu gerçekten bu saldırı Miçotakis hükümeti yapıyor. Gerçekten AKP faşizm gibi. Erdoğan Miçotakis de aynı bunu yapıyor. Şimdi 11 kişi gözaltına aldılar. Neden? Onlar sadece basın toplantısı yapıyor. Bir açıklama okuyorlar. Polis kiti ve onlar işkence yaptı, saldırı yaptı. Çok büyük bir saldırı gerçekten yaptılar. Ondan sonra onlar zorla da karakola gittiler. İçinde de bana var. Polis de ifade, polis adamlar ifade veriyor. Gerçekten yalan söylüyor. Ve ilk nasıl başlıyor? Onlar motorcular polis var. Söylüyor, bize çağırdılar, dediler. 11 kişi kaderimde bu sokak altlarında oturuyor. Siz gidip oraya direkt gidiyorsunuz, gözaltı yapabilirsiniz. Sadece bunu dediler. Yok kimlik gösterme falan tamam diyeleri. Gözaltı alabilirsiniz. O zaman polis adamlar geldiler, saldırı yaptılar. Bu hukuksuz ve adaletsiz bir durum. Neden? Hiç suç yok. İnsanlar gidiyor, yol kapatmıyor ve gidiyor. Onlar ama saldırı yapıyor. Ondan sonra karakolda bu yalan ifade çok önemli bir konu. Ve ondan sonra savcı çıktılar bunlar. Savcı çıktılar ama şimdi ilginç ne? 5 ayrı dava açtılar. Bir, her ikisi tek tek gidiyor duruşma. Hep birlikte aynı dava değil. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Mesela Perşembe günü biz bir dilekçe yapacağız, bir konuşma yapacağız, savcıya söyleyeceğiz. Biz bir dava istiyoruz. Neden? Herkesi farklı dava. Çünkü ondan sonra erteleme yapabilirler. Herkesi ayrı ayrı yargılanacak. Biz hep birlikte istiyoruz. Neden? Çünkü ayrı ayrı onlar neden yapıyor? Çünkü bu güç veriyor, polise güç veriyor. Biz birlikte bir dava istiyoruz. Bu hukuksuz ve adaletsiz durumu bize anlatacak. Ve bu suçlar kabul etmiyoruz çünkü polis saldırı yaptı, işkence yaptı. O zaman bunu hep birlikte mahkemeye Perşembe günü anlatacağız. Evet, şimdi de en son olarak vekilimiz Ercan Kutlu'ya söz vereceğiz. O da gözaltına alınan 11 kişiden biriydi ve polisin işkencelerine maruz kaldı. Evet, Ercan. Tora familisi ο Ερτζάν, ο οποίος ήταν και αυτός ότι έχει χτυπηθεί, όπως εμφανώς φαίνεται και στο μάτι του από την αστυνομία και την Βαρική ήταν στους συλλεκτέντες. Merhabalar, ben de 10 arkadaşımla birlikte o gün Türkiye Büyükelçiliği önünde ASAP Türkiye'deki ASAP TUSAP Alias Mahfuk Kese'nin serbest bırakılması için bir basın açıklamasına katıldım.
Ουσιαστικά εκείνη τη μέρα, στις 25 του Νοέμβρη, όπως και οι υπόλοιποι 10 συντρόφοι μου και συντρόφισσα, πήγαμε να διαβάσουμε ένα κείμενο κοντά στην τουρκική πρεσβεία για τον πολιτικό πρωτομόνο Αλιώσουμε και ΟΣΕ. Eylemimizi, basın açıklamamızı gerçekleştirdikten hemen sonra çevremizi polisler sardı, motosiklet polisler geldi ve azgınca saldırmaya başladı hemen. Hemen herkesi yere yatırdılar, ters kelepçe yapmaya başladılar. Arabaya attılar bir kısmımızı. Ben ilk arabaya atılanlardan biriydim. Εγώ ουσιαστικά ήρθανε, με το που ήρθανε η αστυνομική η δράση με τις μηχανές, ουσιαστικά μας επιτέθηκαν απευθείας προσπαθώντας με το ζόρι να μας βάλουν χειροπέδες έτσι ώστε να μας οδηγήσουν στο τμήμα. Μας βάλανε χειροπέδες, μας πετάξανε και μέσα στα βανάκια τα οποία ήταν εκεί πέρα. Εγώ ήμουν από αυτούς που μπήκα, που με πετάξανε πρώτο, από τους πρώτους μέσα στο βάνο. Öyle bir saldırıydı ki, yani insanlık işkence suçudur diyoruz. Bunu gösteren tarzı bir saldırıydı. Ουσιαστικά αυτή η επίθεση, γιατί λέμε ότι, γιατί σε αυτή την επίθεση λέμε ότι βιώσαμε βασανισμό. Elleri ters kelepçeli insanları yere yatırıp tekmelerle, coplarla dışarıda ve içeride dövmeye devam ettiler. Όταν έχεις, γιατί όταν είναι με χειροπέδες ένας άνθρωπος, όταν είναι δηλαδή κρατούμενος, όταν συνεχίζεις και το χτυπάς με γλοπ, σημαίνει ότι το θες να το βασανίσεις. Ben de bu saldırıları arabanın içinden dışarıdaki arkadaşlara yapılan saldırıları görünce hepimiz gibi, herkes gibi sloganlarla bunu protesto ettik. Buna bile dayanamayıp içeriye neredeyse 5-10 tane polis birden saldırdı bana ve içerideki arkadaşlara. Όταν βλέπαμε να γίνεται αυτή η συνθήκη έξω και στους υπόλοιπους, προφανώς μέσα από το πάνω αρχίσαμε να φωνάζουμε συνθήματα, όπως ο καθένας τα έκανε. Ακριβώς γι' αυτό μπήκαν και μας επιτέθηκαν και μέσα στο βάνο ουσιαστικά. Και μέσα εμένα και σε όσους ήταν ήδη μέσα. Yani içeride coplarla, yumruklarla, hatta kasklarıyla saldırdılar, tekme attılar içerideki arkadaşlarımıza ve bana. Μας χτυπούσαν με τα γκλόμπ, μας χτυπούσαν με τα γάντια, με γανές, μας χτυπούσαν με ό,τι είχαν γενικά, μας χτυπούσαν και μέσα στο πάνω σου ήμασταν. Gözaltına alındık tamamen keyfi bir biçimde. Hiçbir gerekçe yoktu aslında hukuki olarak. Karakola götürüldük. Karakolda da keyfiyet aynı şekilde devam etti. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο με δια της βίας μας οδήγησαν και στο τμήμα, όπου και στο τμήμα το ίδιο συνέχισε να βιώνουμε μια ουσιαστικά το κέφι των αστυνομικών. Hatta dava açılacak kişilere ve bana ayrı odaya çekip orada tehditler savurmaya devam ettiler. Ουσιαστικά και όταν μας κάνανε τον όταν θέλανε να κάνουν τον έλεγχο για τα πράγματα και τα λοιπά, εμένα με πήρανε, όλους μας πήρανε ξεχωριστά σε δωμάτια και εκεί μου επιτέθηκαν. Sonrasında avukat Günay Dağ'ın da belirttiği gibi polisler kendi aralarında bir kurgu oluşturdular. Bütün amiri, o polislerin amiri diğer polislere sen şunun hakkında şöyle şöyle ifade vereceksin, sen şunun hakkında şöyle ifade vereceksin şeklinde tamamen gözümüzün önünde yalan ifadeler oluşturdular bize soruşturma açmak için. Ουσιαστικά, όπως είπε και ο δικηγόρος μας ο Günay Dağ, μετά είχαμε και οι μαρτυρικές καταθέσεις των αστυνομικών ουσιαστικά δόθηκαν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή από τον επικεφαλή τους έγινε διαλογή και έλεγε δύο θα πούνε για αυτόν, ένας θα πει για αυτόν και έτσι έγινε μια διαλογή και δόθηκαν οι καταθέσεις. Diyeceklerim bu kadar. Mahkemede görüşmek üzere diyorum. Αυτά είχα να πω εγώ. Σας περιμένουμε στο δικαστήριό μας. Ωραία, να προσθέσω και εγώ κάποια πράγματα σε σχέση με το... Αν και υπόθηκαν σχεδόν όλο το πλαίσιο της επίθεσης και της εντέλει δίωξης.
Εκείνη τη μέρα, ουσιαστικά στις 25 Νοέμβρη, με το που πήγαμε, ανοίξαμε ένα μικρό πανό, διαβάσαμε το κείμενο, όταν φτάσαμε εκεί πέρα δεν υπήρχε αστυνομία. Η αστυνομία ουσιαστικά ήρθε ένας επικεφαλής, ο οποίος είναι μάλλον της πρεσβείας της ασφάλειας, γιατί έχει ξαναβγεί από την πρεσβεία όταν είχε γίνει στις 16 Νοέμβρη επίθεση. Πάλι μας είχε γίνει επίθεση, δηλαδή πριν 10 μέρες μιλάμε για δεύτερη συνεχόμενη επίθεση κοντά στο ίδιο σημείο, κοντά στην τουρκική πρεσβεία. Ήταν ο ίδιος που ήταν και όταν είχαμε πάει για τους δικηγόρους του λαού και για την Ευρύτη Μητήκ, όπου ήταν η Διεθνής Μέρα Δράσης της 16 του μήνα. Ο ίδιος έρχεται και λέει: τι γίνεται εδώ πέρα, λέμε πολύ απλά, διαβάζουμε ένα κείμενο και θα αποχωρήσουμε. Εντάξει, φεύγει. Συνεχίζει και ανεβαίνει η δημιουργία, η οποία είναι μια στατική δημιουργία μπλε, η οποία είναι κάτω στην γωνία στην πρεσβεία. Την φωνάζει, την ανεβάζει. Ξαφνικά έρχεται και ένας με κεφαλής γαλωνάτος, τέλος πάντων, της ελληνικής αστυνομίας, είναι όλοι εκεί. Τελειώνουμε εμείς το διάβασμα του κειμένου, τις ανακοινώσεις μας και τα συνθήματα, μαζεύουμε τα υλικά μας και πάμε να αποχωρήσουμε. Η δημιουργία μας περικυκλώνει. Ουσιαστικά έρχεται ο ίδιος αυτός επικεφαλής και λέει θα πρέπει να οδηγηθείτε στο τμήμα. Του γνωστοποιούμε το ότι δεν έχουμε κάνει κάτι και γιατί να πρέπει να οδηγηθούμε στο τμήμα. Μας λέει για εξακρίβωση στοιχείων. Του λέμε ότι και την προηγούμενη φορά έγινε το ίδιο. Η μητέρα της βίας θέλανε να κάνουν το κέφι τους και μας οδήγησαν δια της βίας στο ΑΤΑΦ εξαρχείων. Το ίδιο έγινε και αυτή τη φορά. Του δηλώσαμε ότι γιατί κάθε φορά πρέπει να, χωρίς να κάνουμε κάτι, να μας οδηγείτε στο τμήμα και ότι αυτή την άδικη ουσιαστικά συνθήκη δεν μπορούμε να την δεχτούμε, γιατί ουσιαστικά αντιβαίνει του δικαιώματός μας στο να συνέχεσαι και το να διαβάζεις ένα κείμενο. Ίσα που κράτησε αυτό ένα τρίλεπτο, όπου ήρθαν μετά η ομάδα δράση εξφεντονίζοντας από τα μηχανάκια και φωνάζοντας δεν θέλετε να πάτε στο τμήμα, θα σας πάμε εμείς. Και αυτό που έγινε είναι να αρχίζουν να μας προθοκοπούν, να μας χτυπάνε, να μας ρίχνουν στο έδαφος, να φωνάζουν φωνάξτε και τους όπια. Ξαφνικά γύρω-γύρω είχε 50 αστυνομικούς, δημιουργία ΜΑΤ, μια δημιουργία δράση, μια δημιουργία όπια και διάφορους άλλους μπετζιπάκια οι οποίοι βρισκόντουσαν στο χώρο εκεί. Μας χτυπούσανε, οι χειροπέδες μπήκαν πίσω, μας ρίξανε κάτω. Στον δικηγόρο μας, στο United, μπροστά στα μάτια μας τον κλωτσάγανε και έτσι αυτή τη στιγμή έχει ραγίσματα στα πλευρά. Όσους βάλανε πρώτα στο βανάκι, εμένα με πέραν με πετάξανε με βάλανε σε ένα άλλο βαν. Αυτούς που βάλανε στο βανάκι πρώτα τους γλωθοκοπήσανε. Πάρα πολύ, δηλαδή αυτή τη συνθήκη που περιέγραψε ο σύντροφος ο Ερτζάν, ότι είχε μπει κόσμος μέσα και φώναζε συνθήματα έτσι ώστε να αποτρέψει ουσιαστικά την επίθεση που γινόταν έξω. Οι αστυνομικοί με ακραία βία, βγάζοντας κλοπ και χτυπώντας με κάποια μηχανή στα πρόσωπα, συνέχισαν την επίθεση αυτό μέσα στο βανάκι. Όλη αυτή η συνθήκη διαμορφώθηκε όπως περιγράφηκε και πριν. Φτάσαμε με δια της βίας στο τμήμα, χωρίς ουσιαστικά να έχουμε κάνει τίποτα, με τους αστυνομικούς να μιλάμε να είναι σαν να είναι λυσσασμένοι, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος τους άλλωστε, να γροθοκοπούν και να χτυπάνε διαδηλωτές. Αυτή η ομάδα της δράσης δεν έχει κάποιον άλλο λόγο υπάρξης μάλλον. Φτάσαμε, δεν είναι πρώτη φορά δηλαδή που βασανίζει αγωνιστές και αγωνίστρες, φτάνουμε στο τμήμα, όπου στο τμήμα ουσιαστικά ζούμε το θέατρο του παραλόγου, με το να είμαστε μέσα στο κρατητήριο, το πάνω που έχει μέσα στο άλφα του συντάγματος και εκεί πέρα, ενώ είμαστε κλεισμένοι μέσα, επειδή ένας αστυνομικός από το πίσω τζαμάκι υποψιάστηκε ότι κάποιος βάζει φωτιά μέσα στο κελί, άνοιξαν μέσα στο κρατητήριο, άνοιξαν οι πικετζίδες, οι ίδιοι πικετζίδες οι οποίοι ήταν στην ομάδα σύλληψης με την ένταση η οποία είχε φτάσει εκεί που είχε φτάσει, άνοιξαν, μπήκανε 5 πικετζίδες μέσα στο κρατητήριο με τα γκλόπ στο χέρι και έξανα φωνάζουν ποιος βάζει φωτιά, θα σας δείξουμε εμείς τι κάνετε. Τελείωσε από το μυαλό τους. Αφού εκεί πέρα είπαμε ότι γενικά πρέπει να σταματήσει αυτή η επιθετική κατάσταση και φύγεται από εδώ πέρα και δεν θα συνεχίσουμε σε αυτή τη συνθήκη να μας χτυπά και να μας βασανίζεται και ουσιαστικά αντιπαρατηθήκαμε σε όλη αυτή την επιθετική πολιτική. Συνέχισε μετά όπως περιγράφηκε με το κομμάτι
των ψαξιμάτων και της κατάθεσης των αστυνομικών. Μιλάμε, θα το πω και εγώ πολύ συντομία, για να μην πλατιάσω, οι καταθέσεις των αστυνομικών έγιναν πλήρως προηγετούμενες από, από τους επικεφαλείς οι οποίοι ήταν της δράσης και των ΟΠ και μιλάμε ότι φωνάζανε, φωνάξτε δύο από τη δράση να πούνε για τον τάδε, φωνάξτε δύο από την ΟΠ και να πούνε για τον άλλο. Έβγαινε ο καθένας, έλεγε ποιος θα υπογράψει για την χειροπαίδευση, να υπογράψω εγώ. Αυτά συνέβαιναν μπροστά στα μάτια μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που κατηγορούνται άνθρωποι για αντίσταση και απήθεια για να δικαιολογήσει η αστυνομία τις βιαιότητες της και, το ξύλο που ρίχνει. Δεν μπορούμε να μην δεν πούμε ότι δεν θα ταπεινωνόμαστε στο κέφι που θέλει ο κάθε αστυνομικός να στέλνει στα τμήματα χωρίς κανένα λόγο, γιατί αυτό αποτελεί άμεση παραβίαση του δικαιώματος στην συνάθρηση. Μιλάμε για ένα φακέλωμα των διαδηλωτών εν τέλει με αυτό. Ούτε καν, όπως είπε πιο πριν και η δικηγόρος μας στη Βούλα, δεν μιλάμε ούτε καν για το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, ότι κλείνεις δρόμο, την κυκλοφορία κτλ. Δεν μιλάμε ούτε καν για αυτό. Μιλάμε πλήρως, που και αυτό με τη σειρά του το δεχόμαστε, αλλά παρόλα αυτά μιλάμε για μια πλήρης επιθετική τελείως λογική και πολιτική της κυβέρνησης, προφανώς με συνεργασία με την τουρκική πρεσβεία, η οποία έγινε δύο φορές συνεχόμενα. Και αυτή τη φορά είχαμε και τις εν τέλει τη μετατροπή σε συλλήψεις. Εμείς αυτό που έχουμε να δηλώσουμε είναι ότι την Πέμπτη καλούμε όλους και όλες στο δικαστήριο να παρευρεθούν, ουσιαστικά εμείς να καταδικάσουμε τους αστυνομικούς και τα εγκλήματά τους, γιατί δεν είμαστε ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι που δεχόμαστε αυτή την επιθετική πολιτική. Μιλάμε ότι η όξη της καταστολής και η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη θα συνεχίζει και θα οξύνεται. Είναι με επιθετική πολιτική που αφορά όλο το λαό και την εργατική τάξη και όλους τους αγωνιστές. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι χτυπιούνται πολιτικοί πρόσφυγες από την Τουρκία με μια τεράστια λίστα και εδώ πέρα όλα τα αφηγήματα περί εθνικισμού και κορώνες και πόλεμοι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μας δείχνουν ότι απέναντι στους αγωνιστές και στις αγωνίστριες συνεργάζονται πάρα πολύ καλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη και το φασιστικό καθεστώς του ΑΚΕΠΕ και του Ερντογάν, και όλα αυτά προφανώς κάτω από το πρίσμα της υπεραλιστικής πολιτικής, της οποίας και οι δύο αποτελούν πλήρη συνεργάτες. Εμείς θα συνεχίσουμε το να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, το να μην αφήσουμε τις επιθέσεις αυτές και τις απαγορεύσεις να μπουν να μας σταματήσουν, το να διαβάζουμε τα κείμενά μας, το να βρισκόμαστε στον δρόμο, το να συγκεντρωνόμαστε, είναι προφανώς δικαίωμά μας και αποτελεί κομμάτι όλων των αγώνων που έχουν δοθεί ανά τα χρόνια και στην Ελλάδα, τόσο στην Ελλάδα και στην Τουρκία, οι επιθέσεις οι οποίες διεξάγουν οι κυβερνήσεις δεν θα γίνουν ανοιχτές. Πάμε όμως και όλους την Πέμπτη στο δικαστήριο. Σύντη, Πέμπτη πήρασα, που είναι το τουρμό Ανατέμ, που έχω στου βεανταλλευτέ τουρμού Μπισκαμπούλε Εκμήρου, η Κίντζη Κερέ, Μπιζέ Σαντερή, Γιάπτουγκαλ, Ονατικά Σέμιντα, Ένζε. Εμπρούτιμ τη Κίντζη Μπεχατίνα, που κατάλαβε την Μπιζέ, ωραία Κίτζη, τέκρα Σαντερή, Γιάπτουγκαλ, τέκρα Ισκέντζη, Γιάπτουγκαλ, που σε φέρει με Μπισκαμπούλε Σέντε, Άινε τουρμού Μπισκά Σέντε. Onlar motorcular, motorcular polis ve öpkeciler çok büyük saldırı yaptılar. Arkadaşlarımız, avukatlarımız da bu durumu anlattılar. Bizim direniş devam ediyoruz. Herkese mahkemeye 2 Aralık'ta Perşembe günü biz çağırıyoruz. Neden? Çünkü bu işkence, bu saldırı ve bu baskılar biz gerçekten kabul etmiyoruz. Biz kazanacağız. Bizim adalet kampanyamız devam ediyor. Hem Ali Osman Köse için hem 11 Türkiye'de devrimci devam ediyoruz. Adalet için devam ediyoruz. O zaman herkes Perşembe günü halkımıza ve tüm arkadaşlarımız çağırıyoruz. Ve çok teşekkür ederiz. Bu hukuksuz ve adaletsiz durumu kabul etmiyoruz. Direnişimiz devam ediyor. Teşekkür ederiz herkese. Efes'te kalın.